Όσοι δεν είχαν αριθμίσει τις οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2019 μπορούν να εξαλείψουν τον κίνδυνο κατάσχεσης μέχρι την ενεργοποίηση της νέας πάγιας ρύθμισης των 24 με 48 δόσεων, εντάσσοντας τώρα τις οφειλές τους στην ισχύουσα ρύθμιση των 12 με 24 δόσεων. Με τη λειτουργία της πλατφόρμας θα μπορούν να μεταπηδήσουν στο σχήμα των περισσότερων δόσεων που θα τεθεί σε εφαρμογή. Οι σχετικές διατάξεις έχουν ήδη κλειδώσει στην υποέκδοση εγκύκλιο, αλλά παραμένει ακόμα μια γκρίζα ζώνη προς διευκρίνηση. Τι θα συμβεί με τους οφειλέτες εκείνους οι οποίοι ενέταξαν, για παράδειγμα, τον περασμένο Οκτώβριο τα χρέη τους σε 12 δόσεις και θα ήθελαν τώρα να περιορίσουν τη δόση τους. Αρμόδια στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο και αυτή η κατηγορία οφειλετών να κάνει χρήση των ευνοϊκότερων διατάξεων, αν και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η παράμετρος της επίπτωσης στη ροή πράξεων φορολογικών εσόδων. Χθες τις πληροφορίες για δυνατότητα μεταφοράς οφειλών από το σχήμα 12 δόσεων στις 24 και αντίστοιχα από τις 24 στις 48 για τους φρέσκους οφειλέτες επιβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Δεν διευκρινίστηκε όμως εάν η δυνατότητα μετάταξης στις περισσότερες δόσεις θα αφορά και όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους στη διάρκεια του 2019. Το νέο σχήμα της πάγιας ρύθμισης αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου, καθώς όπως διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών την αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου, γίνεται προσπάθεια μέχρι τότε να λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της απόφασης.